Πάνω από 1,8 εκατομμύρια τουρίστες θα επισκεφθούν την Ελλάδα από 27 Ιουνίου έως τη 10η Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας τις αισιόδοξες προβλέψεις των ειδικών με τη ζήτηση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές να εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα. Μια χαρά πάει ο τουρισμός. Ευελπιστούμε και καλύτερα. Μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος, το αεροδρόμιο Ηρακλείου έρχεται δεύτερο σε επιβατική κίνηση και προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις. Ο Γιώργος Πλιάκας αναφέρθηκε στις αυξημένες αφίξεις του Ιουνίου και στις πολύ καλές πληρότητες αεροσκαφών. Είμαστε 0,5% πάνω ο Ιούνιος σε σχέση με τον Ιούνιο του 19. Δηλαδή έχουμε 332.000 αφιχθέντες εξωτερικού, όταν είχαμε 330.000 το 2019. Η τάση είναι ότι θα πάμε στα νούμερα του 19. Παρότι οι πληρότητες δεν είναι πολύ μεγάλες στο σύνολο της ξενοδοχείας, τα μεγάλα ξενοδοχεία προφανώς έχουν καλύτερες πληρότητες, αλλά τα μικρότερα όχι. Εκείνο που δείχνει το τουριστικό προϊόν φέτος είναι μια εικόνα, αν θέλετε, αβεβαιότητας, καθώς ο πόλεμος και η ακρίβεια φαίνεται ότι επηρεάζουν τους επισκέπτες μας. Εκείνο που δείχνει όμως μέχρι τώρα είναι μια ικανοποιητική εικόνα και ένα Ιούνιο ο οποίος ανεβαίνει διαρκώς. Έχει κίνηση, αλλά είναι φτωχός κόσμος. 10 Ιουλίου, 10 Αυγούστου. Θα βουλιάξει το νησί. Δρόμους δεν έχουμε, τρένα έχουμε. Δεν μπορεί να είμαστε μια χερσόνησο τώρα 5 δρόμοι και αν είναι ένας φτιαγμένος και 5 χάλια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε τουαλέτες έχουν, ούτε κάδους απορριμμάτων έχουν. Εν τω μεταξύ, επαγγελματίες κάνουν λόγο για τουρίστες χαμηλών βαλαντίων με τη γενικότερη ακρίβεια να ροκανίζει, όπως λένε, τα έσοδά τους. Είναι θέμα τσέπης. Δηλαδή, αυτή η ποιότητα τουρίστων που έχουν φέρει είναι πάρα πολύ φτωχή. Και δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον είναι φθηνά τα πακέτα, γιατί δεν έχονται οι πλούσιοι. Ίσως κάτι παίζεται και με τα γραφεία. Δεν ξέρω πώς στέλνουν τον καλό κόσμο σε άλλες χώρες. Πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, κάθονται, ας πούμε, και έρχεται πατέρας, μάνα με δύο παιδιά και παραγγέλνει μόνο ο άντρας μία μπύρα. Στα παιδιά της γυναίκα δεν παίρνει τίποτα. Λέει only me. Ναι, εγώ να βγάλω τα παιδιά μου έξω, πρώτα τα παιδιά μου θα παραγγείλω και μετά εγώ. Ναι. Αυτός η οικογένειά του βλέπει και αυτός μόνο αυτός πίνει μπύρα. Δεν προτιμάνε τώρα κάτι πιο πρόχειρο. Δηλαδή. Τα πρόχειρα. Σνακ, σαλάτα, καμιά πίτσα, χαμηλού οικονομικού επίπεδου. Για να πάει καλά στην αγορά πρέπει να γεμίσουν τα διαμερίσματα, οι μικρές μονάδες. Περιμένουμε λοιπόν τα διαμερίσματα που είναι μετά τις 10 Ιουλίου. Που έρχονται, έρχεται και η νεολαία που καταναλώνει κάποια χρήματα. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου πραγματοποιούνται καθημερινά περίπου 140 πτήσεις εξωτερικού, οι οποίες αυξάνονται τις επόμενες ημέρες 180, ενώ οι νέες πτήσεις από Καζακστάν και από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποτελούν τον νοτική ένεση στον κριτικό τουρισμό. Έχουμε 2 πτήσεις τη εβδομάδα. Να ευχηθούμε να πάνε καλά αυτές οι πτήσεις, ώστε να ανοίξουμε και καινούριες αγορές. Ωστόσο, ο Γιώργος Πλιάκας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα προβλήματα που καταγράφονται σε αρκετά διεθνή αεροδρόμια λόγω της έλλειψης προσωπικού, με συνέπεια να καταγράφονται καθυστερήσεις και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μπορεί να είναι και 1 και 2 ώρες και 3 ώρες. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο του εξωτερικού και έκανα 2 ώρες να περάσω τον διαβατηριακό έλεγχο. Πήγα μέσα στις τουαλέτες, δεν υπήρχαν σαπούνια στις σαπουνοθήκες. Μην κριτικάρουμε μόνο τα δικά μας αεροδρόμια. Μεγάλο αεροδρόμιο. Πολύ μεγάλο, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Αμερική. Σωστά.